Η συνάντηση Καραμαλή Παμανδρέου καταλήγει σε ένα αναμενόμενο φιάσκο. Εκεί πλέον γίνεται σαφές ότι το Πασόκ δεν έχει καμία πρόθεση να κάνει απολύτως τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση. Ήταν πολύ κακή η συνάντηση Καραμαλή Παπανδρέου. Εγώ δεν ήμουν μπροστά, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι ήταν μια πολύ κακή συνάντηση. Ο κ. Παπανδρέου δεν έκανε την παραμικρή υποχώρηση. Βγήκε έξω. Εγώ δεν ήμουνα στη συζήτηση. Ήταν η συζήτηση του Καραμαλή με τον Παπανδρέου. Θυμάμαι ότι στον Προθάλαμο, αν θυμάμαι καλά, είμαστε με τον κύριο Παπακοσταντίνου, ο οποίος ήταν τότε εκπρόσωπος τύπου του κόμματος του ΠΑΣΟΚ, της εξωματικής αντιπολίτευσης. Μείνανε μόνοι τους για λίγα λεπτά, βγήκε έξω στην είσοδο του Μεγάλου Μαξίμου και ζήτησε εκλογές. Η κυβέρνηση 5 χρόνια απέρριπτε όλες τις δικές μας προτάσεις. Σήμερα αισθάνομαι ότι απλώς ζητά μια λευκή επιταγή για να συνεχίσει ατελέσφορες και αναξιόπιστες και αδιέξοδες πολιτικές. Ενώ χρειάζεται πραγματικά μια νέα κατεύθυνση χώρα. Και αυτό σημαίνει και μια νέα κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Τι σας απάντησε στο αίτημα για εκλογές, κύριε Πρόεδρε? Εάν η κυβέρνηση τότε είχε βγει και είχε πει ότι το έλλειμμα είναι πολύ μεγαλύτερο και άρα πρέπει να πάρουμε μέτρα, εκεί θα ήταν πολύ πιο δύσκολο για εμάς το να αρνηθούμε κάποια μέτρα. Είναι πολύ αργά πια να ζητήσεις να αλλάξει τα πράγματα. Έχεις ήδη διαχειριστεί την οικονομία, έχεις ήδη αποτύχει τη διαχείρισή της. Το λιγότερο που έχεις να κάνεις είναι να φύγεις από τη μέση και να αφήσεις κάποιον άλλον να το διαχειριστεί καλύτερα από σένα. Άρα εκεί είναι πολύ δύσκολο να πείσεις τα άλλα κόμματα, πόσο μάλλον την κοινωνία, ότι πρέπει να υπάρξει μια ευρύτερη συνεννόηση. Και αυτό είναι ένα από του λόγου για του οποίου δεν προχώρησε κάτι. Τότε ήταν μια περίοδο που έπρεπε όντω να συνενέσουν τουλάχιστον τα δύο μεγάλα κόμματα στη λήψη ορισμένων βασικών μέτρων. Και αυτονόητων, θα έλεγα. Για να μπορέσει μια χώρα να πάρει σκληρά μέτρα, είναι αναγκαία η συνένεση των πολιτικών αστικών κομμάτων. Οι Γερμανοί από το 2008 μας έλεγαν ότι πρέπει να υπάρχει συνένεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για να μπορούν να πάρουν τα μέτρα μαζί και να αποφευθεί ο κίνδυνος της κοινωνικής αναταραχής. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό θέμα από το να έχεις όσο πιο πλατιά συνένεση γίνεται για συγκεκριμένα οικονομικά μέτρα. Και αυτό είναι ένα κλασικό πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα. Όταν λέει ένα κόμμα Α, το άλλο κόμμα αισθάνεται την ανάγκη να πει μείον Α. Έτσι δεν γίνεται δουλειά. Και στις περισσότερες χώρες πλέον σε βασικά πράγματα υπάρχει μια συνένεση. Και δυστυχώς θα το πω τώρα ότι ακόμη και σε αυτή τη γενική αρχή, επί της αρχής να το πω έτσι, δεν υπήρξε συμφωνία, θα μπορούσε κανείς να διαφωνήσει στο πώς θα το πετύχει αυτό. Αλλά στο αν θα έπρεπε να μειώσουμε το χρέος ή να μειώσουμε το έλλειμμα, εκεί δεν περίμενα να είμαι ειλικρινής και εγώ να υπάρξει τέτοια αντίδραση. Όχι. Και χάσαμε έναν και πλέον χρόνο. Εν τω μεταξύ, οι ανησυχίες για το δανεισμό της Ελλάδας στο εξωτερικό κάθε άλλο παρά απομακρύνονται. Ήτανε πολύ μεγαλύτερη πίεση να βγαίνουμε. Μάλιστα, εγώ φρόντιζα κάθε φορά που είχαμε και Eurogroup την προηγουμένη ή την ίδια μέρα ή λίγες μέρες πριν να έχουμε βγει, ώστε κάθε φορά να εμφανίζεσαι στο Eurogroup να σου λέει: ορίστε, κύριε, η ανησυχία σας, εμείς δανειστήκαμε. Στην αρχή τα spread ήταν υψηλότερα και σιγά σιγά πέσανε. Η μονότονη όμως αυτή προσπάθεια να διασκεδαστούν οι ανησυχίες στην Ευρώπη, στην πραγματικότητα δεν καθησυχάζει κανέναν. Μπορεί να ρίχνει το κόστος δανεισμού προσωρινά. Όλοι όμως βλέπουν μια Ελλάδα που απλά προσπαθεί να κρύψει τα προβλήματά της κάτω από το χαλί. Δεν επικοινωνείται τα στοιχεία της χώρας προς το Δούνου του σε τρίμηνη βάση. Και μια εξήγηση που έχει δοθεί είναι γιατί δεν θέλατε να ανησυχήσουν σε σχέση με το που πήγαινε το έλλειμμα και τις αγορές. Από τον Αύγουστο του 8. Από τον Αύγουστο του 8, το τότε Υπουργείο, όχι πως δεν υπήρχαν τα στοιχεία, προσέξτε, δεν τα κοινοποιούσε σε ένα τμήμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όπου θέλω να πω η συμμετοχή μας ήταν και προαιρετική, δηλαδή δεν είναι ότι αθετούσαμε. Όχι, αλλά υπήρχε ένα θέμα εμπιστοσύνης, μια σχέση εμπιστοσύνης. Υπήρχε, να σας πω ποιο ήταν το θέμα. Τα στοιχεία ήταν εις διάθεση όλων. Όλοι τα ξέραν, όλοι τα γνωρίζαν. Απλώς δεν θέλαμε να διαφημίζουμε μια κακή κατάσταση όταν αυτή τη στιγμή μετά θα πηγαίναμε στις αγορές. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται με τυμπανοκρουσίες. Γι' αυτό και είχε ο δανεισμός μας εκείνη τη χρονιά μεγάλη επιτυχία. Φανταστείτε τότε να είχαμε βγει, να είχαμε πει δημόσια ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε δυσκολία, δεν μπορούμε να δούμε τι θα κάνουμε. Ποιος θα μας δάνειζε? Κανείς δεν θα μας δάνειζε.
Την άνοιξη του 2009, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποφασίζει να χτυπήσει το καμπανάκι με τον πιο ηχηρό τρόπο. Σε μια έκθεση που έλεγε ουσιαστικά ότι η Ελλάδα μοιάζει με χρεοκοπημένη επιχείρηση. Η κυβέρνηση αντιδρά έντονα. Η κυβέρνηση, ό,τι αρνητικό γραφόταν στην έκθεση, ζήτησε να μην υπάρξει στη δημοσιευμένη έκδοση της έκθεσης, με τη δικαιολογία ότι μπορεί να προκαλέσει αναταραχή στις αγορές. Και οι αναφορές, οι οποίες πολλές παρέμειναν αλλά άλλες βίστηκαν, ήταν σχετικές με δύο πράγματα. Πρώτον, με το ρίσκο μιας ξαφνικής μεταστροφής στο κλίμα των αγορών ως προς την Ελλάδα, δηλαδή απώλεια εμπιστοσύνης των αγορών και ενδεχόμενη απώλεια της πρόσβασης της Ελλάδος στις κεφαλαιαγορές, αφενός, και αφετέρου αναφορές στο ρίσκο της μετάδοσης της κρίσης, της ελληνικής κρίσης, και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Αυτά γράφονται πότε? Αυτά γράφονται μέσα στο καλοκαίρι του 2009. Και η έκθεση τελικά βγήκε τον Αύγουστο του ιδίου έτους, με κάποια καθυστέρηση για τον λόγο αυτό, και έχουν σβηστεί κάποιες από αυτές τις αναφορές. Το Μάιο του 2009 υπήρξε μια έκθεση του IMF, αυτή η κλασική που γίνεται κάθε χρόνο μετά από διαβουλεύσεις, όπου εκεί χτυπούσαν πολύ καθαρά το καμπανάκι για το θέμα του χρέους. Και ότι εσείς ζητήσατε να απαλληφθεί η επαστρεφή ένα κομμάτι, για να μην είναι τόσο κινδυνολογικό. Κοιτάξτε, να είμαστε ξεκάθαροι. Την έκθεση, τη συντάσσει και την υπογράφει ο συντάκτης της έκθεσης. Ναι, μετά από μια διαβούλευση με την Ελλάδα, πάντα. Οι διαβουλεύσεις γίνονται πάντοτε με όλα τα υπουργεία και με όλους τους φορείς. Λένε την άποψή τους, λένε εσείς την άποψή τους. Την τελική ευθύνη για την έκθεση τη συντάσσει αυτός που την υπογράφει. Άρα, το να λένε ότι εμείς τους είπαμε βγάλτε αυτό, μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, δεν το κάναμε, δεν είχαμε ούτε τη δυνατότητα να το κάνουμε, και εν πάση περιπτώσει ευθύνη έχει αυτός ο οποίος υπογράφει, αν υπογράφει κάτι το οποίο δεν συμφωνεί, να μην το κάνει. Εσείς δεν θυμάστε δηλαδή να έχετε πει ότι παιδιά κάπως πιο μαλακά ή κάτι τέτοιο? Υπάρχουν οι διαβουλεύσεις που έκανε η επιτροπή του IMF που έρχεται, ο οποίος αφού μιλήσει με όλους από τα διάφορα υπουργεία και στη συνέχεια και με τον υπουργό, συντάσσει την έκθεσή του. Αλλά ο τόνος και το συμπέρασμα της έκθεσης είναι απόλυτα ξεκάθαρα. Η έκθεση λέει καθαρά ότι η σύγκληση του βιωτικού επίπεδου της Ελλάδος με αυτή της υπόλοιπης Ευρωζώνης επετεύχθη με δανεικά, και μάλιστα σε συνθήκες όπου η ανταγωνιστικότητα διαρκώς μειωνότανε, και προειδοποιεί ότι αυτό μπορεί να έχει πολύ αρνητικές συνέπειες για την συνέχιση της δανειοδότησης της Ελλάδος από τις αγορές. Πάντως εκεί γράφει ότι αν η Ελλάδα ήταν εταιρεία θα ήταν χρεοκοπημένη εδώ και πολλά χρόνια, σωστά? Ναι, σωστά. Αυτό λέει ήταν πολύ σαφές σε όσους έβλεπαν τα νούμερα. Αυτό ήταν πολύ σαφές σε όσους ξέρουν να διαβάζουν τις εκθέσεις του Ταμείου, το οποίο ποτέ δεν λέει ανοιχτά ότι η παιδιά χρεοκοπήσατε, αλλά για όποιον μπορεί να διαβάσει ανάμεσα από τις γραμμές, το λέει ξεκάθαρα. Το μέγεθος του προβλήματος όμως είναι πια ξεκάθαρο και σε όσους κάθονται γύρω από το τραπέζι του Euroclub. Οι συζητήσεις όμως που θα μπορούσαν να προετοιμάσουν από τότε μια ευρωπαϊκή λύση σταματούν πριν καν αρχίσουν. Για μια ακόμα φορά η Ελλάδα αποκρούει τις ανησυχίες των Ευρωπαίων κάθε φορά που αυτοί ρωτούν. Τι θα γίνει αν η Ελλάδα δεν δανειστεί? Ήταν και ο κ. Στάινμπρουκ τότε πολύ αυστηρός και σκληρός. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Μα αν δεν μπορέσετε να δανειστείτε, λέω, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Θα δανειστούμε οπωσδήποτε. Μπορεί να πλήρωσουμε παραπάνω, αλλά θα δανειστούμε. What if? Τέλος πάντων, αφού σε είχαν επί 20 λεφτά να εξετάζουν το προηγούμενο, είπε, θυμάμαι τότε ο κ. Στάινμπρουκ, ότι κοιτάξτε να δείτε, ωραία, μην το συζητήσουμε εδώ. Καταλαβαίνω ότι δεν θέλετε να συζητήσουμε. Να φτιάξω ένα μικρό working group. Εγώ ούτε αυτό δεν ήθελα βεβαίως, διότι και εκεί και αυτό διαραίονται θα μαθευότανε, αλλά δεν μπορούσα να πω και τίποτα και τους είπα ότι κοιτάξτε να δείτε, να φτιάξουμε 3 working groups τότε. Βεβαίως. Το ένα είναι αυτό που λέτε. Το δεύτερο είναι τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις των 20 και 30 χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι απολύονται γιατί εμείς τέτοιες δεν έχουμε και εσείς έχετε. Και το τρίτο, τι θα γίνει με τα τοξικά προϊόντα των τραπεζών, που είναι σημαντικό πρόβλημα, έχετε ότι ιδίως η Γερμανία, που εσείς έχετε και εμείς δεν έχουμε. Και με το που είπε αυτό, θυμάμαι το Juncker που απήντησε «The matter has never been discussed». Έκλεισε κουβέντα σε δευτερόλεπτα. Ο δε Χαρίλαος, ο Κύπριος, ο υπουργός, πολλοί θα μου κάνουν, λέει, έδειξες Γιάννη, έλεγε ότι θα κάνουμε Χαρίλα, να αφήσουμε το παράθυρο ανοιχτό, ότι υπάρχει έστω και θέμα να μην δανειστούμε, τότε τα σπέτ θα πάνε στο Θεό. Όπως και πήγαν. Όταν αργότερα δεν ακολουθήθηκε η διαλογική. Όποια και αν ήταν η σωστή τακτική, ένα είναι το σίγουρο. Ακόμα και μετά από όλες αυτές τις προειδοποιήσεις και τις χαμένες προθεσμίες και ευκαιρίες για να υπάρξει μια συνένεση στο θέμα του χρέους, δεν υπάρχει πια κανείς που να μπορεί να βάλει φρένο. Το καλοκαίρι του 2009, την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή, η κυβέρνηση δίνει το πράσινο φως
για να ξοδευτούν για το εκλογικό επίδομα των ευρωεκλογών και μέσα σε μία μόνο μέρα πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει αυτό το περίφημο θέμα του εκλογικού επιδόματος, όπου είχε φτάσει στα 160 εκατομμύρια από εκεί. Ό,τι και να πείτε, 140. Αυτό έγινε τον Ιούνιο. Εκεί ήμουνα τελείως αντίθετος. Ήταν μία από τις αποφάσεις που δεν κατάλαβα ποτέ και ήμουνα, πώς να σας πω, τη φέρω βαρέως. Αυτό όμως που με εξέπληξε τότε ήταν όταν εγώ έλεγα σε συγκεκριμένες ομάδες, είτε λέγεται αστυνομικοί, είτε λέγεται πυροσβέστες, είτε λέγεται πάλι του Υπουργείου Εσωτερικών, είτε λέγεται νομάρχες, είτε λέγονται δικαστικοί, είτε λέγονται δικηγόροι, οι οποίοι αρνούνται όχι να μην πληρωθούν, απλώς να μειωθεί το ποσό που παίρνανε, το οποίο ήταν ούτως ή άλλως υπερβολικό. Εγώ τότε υπολόγιζα, αφελής προφανώς, ότι πρέπει, παιδιά, πώς μπορεί να βγει η κυβέρνηση η οποία σε λίγο καιρό θα πάρει κι άλλα εισπρακτικά μέτρα ή έχει πάρει ήδη εισπρακτικά μέτρα και να δώσει για μια μέρα τόσα λεφτά. Η οδός Ιπποκράτους ή η Χαρλατρικούπη, τότε δεν θυμάμαι ποια ήταν, όπου πηγαίνανε οι διαμαρτυρόμενοι, αντί να μας βγάλουν στη σέντρα και να πούν κοιτάξτε πώς κοδεύουν τα λεφτά, καλύπταν και υποστηρίζαν. Υπάρχουν επιστολές νομαρχών του κ. Ζγουρού, θυμάμαι, ότι άμα δεν μας δώσει τα λεφτά, πώς θα κάνουμε εκλογές. Και ήταν και μεγάλη προσωπική μου ευθύνη να ενδεχομένως να μην γίνουν εκλογές αν οι δικαστικοί δεν παραλαμβάνουν τους διορισμούς τους, αν οι δικηγόροι δεν παραλαμβάνουν τους δικούς διορισμούς. Απειλούσαν με απεργιακές ή άλλες κινητοποιήσεις και έκρινε η κυβέρνηση ότι δεν έπρεπε να τεθεί σε κίνδυνο η εκλογική διαδικασία. Και φαίνεται πως αυτή η διαφύλαξη όχι απλά μιας εκλογικής διαδικασίας, αλλά κυρίως η αποφυγή κάθε εκλογικής αποτυχίας και του πολιτικού κόστους, ήταν και ουσιαστικά η αιτία για να εκτροχιαστούν όλοι σχεδόν οι δημοσιονομικοί δείκτες του 2009. Στη χρονιά που οι 8 από τους 12 μήνες ανήκουν στην κυβέρνηση Καραμαλή, το χρέος εκτοξεύεται πάνω από το 100% του ΑΕΠ, οι μισθολογικές δαπάνες αγγίζουν το υψηλότερο σημείο από τη δεκαετία του 80 και το κράτος φτάνει να ξοδεύει για δαπάνες το μισό ΑΕΠ της χώρας. Αυτές οι κρατικές δαπάνες, για πρώτη φορά την τελευταία 20ετία, παρουσιάζουν και τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση, ενώ ταυτόχρονα τα έσοδα τη μεγαλύτερη ετήσια κάμψη. Η δε ψαλίδα ανάμεσα στα έσοδα και τις κρατικές δαπάνες μεγαλώνει 4 φορές περισσότερο από τη χειρότερη μέχρι τότε οικονομική χρονιά, που συμπτωματικά είναι η ακριβώς προηγούμενη. Και όλα αυτά για έναν και μόνο λόγο. Το να είναι μια χώρα σε εκλογική περίοδο έχει σχέση με το πώς πάνε οι δαπάνες και πώς πάνε τα έσοδα? Έχει πολύ μεγάλη σχέση. Διάφοροι ερευνητές του φαινομένου έχουν διαπιστώσει, όχι μόνο στην Ελλάδα βέβαια και σε άλλες χώρες, φοβούμε κατ' εξοχήν όμως στην Ελλάδα, ότι το φαινόμενο αυτό του λεγόμενου πολιτικού κύκλου είναι έντονα ορατό στην περίπτωση της χώρας μας. Καταλαβαίνω ότι το 2009 ήταν μια χρονιά που δανείστηκε πάρα πολλά χρήματα. Αυτό γιατί έγινε? Διότι έγινε ο ιδιωτικός εκτροχιασμός. Ξαφνικά πήγαν τα λεφτά συνέχεια. Το έξω του δημοσίου, όπως ξέρετε, πήγαν σε ύψη. Αυξηθήκαν 40-45%. Όταν χαλαρώσει ένας διοικητικός μηχανισμός, αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη ορατό, παίρνει κάποιο χρόνο. Αλλά τα σημάδια μετά είναι διαλυτικά και είναι και επιταχυνόμενα. Φοβούμαι ότι αυτό συνέβη το 2009. Το καλοκαίρι του 2009 ο Πρωθυπουργός βρίσκεται μπροστά σε ένα πολύ δύσκολο δίλημα. Στο Πρωθυπουργικό Γραφείο τα δεδομένα είναι γνωστά. Ο Κώστας Καραμαλής πρέπει να αποφασίσει αν θα πάρει άμεσα επίπονα μέτρα ή αν θα πάει σε εκλογές. Τώρα, το καλοκαίρι του 2009, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, υπάρχει τρομακτική πίεση πλέον απ' έξω, η χώρα να πάρει μέτρα. Είναι έτσι? Έτσι. Ακριβώς. Οι συζήτησεις που έγινε είναι τα δεδομένα που ήξερε ο Πρωθυπουργός. Κύριε Πρόεδρε, τα μέτρα πρέπει να τα πάρουμε από μένα. Έχουμε δεσμευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν διανοήθηκε ποτέ και ο Πρωθυπουργός να τους κοροϊδεύσει και να μην τα πάρουν. Το ερώτημα που έθετε ο ίδιος στον εαυτό του και αποφάσισε, διότι εκείνος αποφάσισε, είναι εάν μια κυβέρνηση με μία ψήφο πλειοψηφία στη Βουλή, με την αντιπολίτευση να έχει προσδιορίσει ότι ό,τι και να γίνει, θα έχουμε εκλογές το Φεβρουάριο. Άρα να είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Μία κυβέρνηση λοιπόν, η οποία και στις δημοσκοπήσεις τότε έδειχνε ότι ήμασταν 5-6 μονάδες πίσω. Εάν θα μπορούσε να πάρει αυτά τα μέτρα, ή αν αυτά θα οδηγούσαν σε λαϊκή εξέργεση και επανάσταση και αντιδράσεις, επανάσταση των εισαγωγικών βέβαια, που τελικά θα έχει σαν αποτέλεσμα η χώρα να πτωχεύσει. Τι νόημα έχει να πάρει μέτρα τα οποία με τις κινητοποιήσεις που οργάνωναν τα συνδικάτα, το ΠΑΣΟΚ και η αριστερά, δεν θα μπορούσες ποτέ να τα εφαρμόσεις? Ο Κώστας ο Καραμαλής είχε μείνει με 151, εκ των οποίων 150 πρώτος Γιάννης Μανώλης. Δεν νομίζω χρειάζεται να σας πω τίποτα παραπάνω.
Δεν είχε τη δυνατότητα να πάρει μέτρα. Αν το έβλεπε από πλευράς ιστεροφημίας ή αν το έβλεπε για το. Θα μπορούσε πολύ πιο εύκολα το έβλεπε και με το, να κινηθεί στον κόσμο, φαντάζομαι. Το έβλεπε πάρει τα μέτρα, και με την καθαρά μα, ρεαλιστική προσέγγιση. Και η ρεαλιστική προσέγγιση είναι ότι δεν κυβερνάς αυτή τη χώρα με 151 ούτε με 152 βουλευτές. Από την ώρα που εξαρτάσαι από τον ένα βουλευτή μεταρρυθμίσεις, διαρθρωτικές αλλαγές και πάντως μέτρα δύσκολα, δεν μπορείς να τα πάρεις. Διότι ο κάθε βουλευτής έχει τη δυνατότητα να σε εκβιάσει και να σε ρίξει.